Πορεία διαμαρτυρίας για τα γεγονότα που συγκλώντησαν πριν ένα χρόνο την κοινή γνώμη και ειδικότερα τη δολοφονία του 15χρονου μικρού Αλέξη Γρηγορόπουλου πραγματοποιούν σήμερα μαθητές. Βλέπετε κι εσείς ότι η πορεία ήδη έχει ξεκινήσει, έχει φτάσει στο μέσο της Απλοταριάς. Είναι ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένο. Αυτό που εδώ σήμερα έχει σταματήσει μέσα στη μέση της Απλοταριάς, προκειμένου να ολοκληρώσει την πορεία προφανώς στο αστυνομικό μέγαρο, όπως τουλάχιστον έλεγαν οι μαθητές νωρίτερα. Είναι αυτό που σας βγάζει σήμερα στους δρόμους? Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Σήμερα μαζευτήκαμε. Πολλοί θα πούνε για να τιμήσουμε μια επέτειο. Αλλά εμείς βγήκαμε στον δρόμο, τουλάχιστον πιστεύω οι περισσότεροι, για να δείξουμε ότι το μήνυμα αυτής της επέτειου είναι καθημερινό, είναι επίκαιρο. Μπορούσαμε εμείς να είμαστε στη θέση αυτού του παιδιού. Ήταν ένας μαθητής, ήταν ένας από εμάς. Δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό όπως πολλοί θέλανε να το ονομάσουν. Όσα ακολούθησαν δεν ήταν τα σπασίματα, ήταν μια κοινωνική εξέργεση. Πολλοί δεν θέλανε να δουν το πραγματικό της νόημα. Επικεντρωθήκανε κανάλια, πολιτικοί, μόνο στις καταστροφές και στα σπασίματα που ακολούθησαν. Δεν κοίταξαν τα διέξοδα της σημερινής νεολαίας. Και νομίζω ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται. Δεν βλέπουμε καμία αλλαγή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους. Ως σχολεία δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε οργανωμένοι σε κόμματα ούτε τίποτα τέτοιο. Αυτό ήθελα να πω. Υπήρξαν το πρωί κάποιες προειδοποιήσεις από τους διευθυντές των σχολείων. Ακούσαμε ότι μερικοί απειλήθηκαν μέχρι και αποβολή αν κατέβουν σε κάποια σχολεία. Προσωπικά στο δικό μας σχολείο δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι έγινε στα άλλα σχολεία, αλλά το βρίσκω πολύ φτηνό. Δηλαδή, να απειλούμε τους μαθητές με αποβολές για να μην κατεβούν στον δρόμο, δεν ξέρω, μου ακούγεται πολύ λίγο μπροστά σε αυτό που γίνεται. Η πορεία σε λίγα δευτερόλεπτα φτάνει έξω από την αστυνομία. Βλέπετε κι εσείς ότι στην διασταύρωση εδώ πέρα με την αστυνομία βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία πιθανότατα θα απαγορεύσει την είσοδο στους διαδηλωτές. Να πούμε ωστόσο ότι η αστυνομία είναι οι περισσότεροι άνδρες τουλάχιστον, τους οποίες είναι άοπλοι, εκτός από έναν, ο οποίος φέρει γκλοπ. Είναι και το μοναδικό όπλο που φαίνονται να έχουν οι αστυνομικοί στην σημερινή διαδήλωση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την κεφαλή της πορείας να φτάνει έξω, να φτάνει εδώ πέρα μπροστά. Η πορεία μαθητική έχει φτάσει ήδη στην διασταύρωση της οδού Καλαμπόκα με τον δρόμο που περνάει μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο και περιμένουμε να δούμε βέβαια τώρα πώς θα εξελιχθούν εδώ οι όποιες διαπραγματεύσεις προκειμένου οι μαθητές να περάσουν ή όχι μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο. Να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της περσινής πορείας ακριβώς αυτό το γεγονός είχε σταθεί αιτία της μεγάλης αντιπαράθεσης που είχε σημειωθεί τότε. Ένα καπνογόνο βλέπουμε εδώ πέρα μόνο να ανάβει και βέβαια από τους μαθητές να τους σβήνουν. Σας παρακαλώ πολύ, όχι μακρυγόνα και τα υπόλοιπα. Για πάμε κοντά. Συγγνώμη. Μην εκτεθεί η πορεία σας για αυτό το λόγο. Τώρα, και αν θέλετε 10 άτομα να έρθετε να δώσετε το ψήφισμα εκεί, είναι το καλύτερο. Πρόταση δικιά μου για να μην έχετε αυτή την. Λοιπόν, για να μην έχετε αυτή την. Το ψήφισμα. Ναι. Κύριε Αφεντούλε, δεδομένη η απόφαση να μην περάσουν. Λίγο, παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο. Μην ακούσουμε κάτι κομματικό. Η Ελμεχίου έχει αποφασίσει να καταθέσει ψήφισμα στην αστυνομική διεύθυνση. Στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές, όπως κάθε μέρα, στα δίκαια αιτήματά τους καταδικάζονται αστυνομή βία, από όπου και αν προέρχεται. Διαβάζω το ψήφισμα. Η Ελμεχίου σήμερα θυμάται. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2008, μέρα σημαδιακή, μέρα της εμψυχρό δολοφονίας του 15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου, από σφαίρα του ειδικού φρουρού. Τον είδα να σημαδεύει, είπαν αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας την εκτέλεση του 15χρονου. Ήταν μόλις 15 χρονών, άοπλος.
οπλισμένος μόνο με όνειρα. Τα ίδια όπως και τότε, Κυριακή 17 Νοεμβρίου 1985, ανήμερα του εορτασμού της 12ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ένας άλλος μαθητής έπεφτε νεκρός. Την ίδια ώρα πάντως που οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εδώ με τους διαδηλωτές, ήδη άνδρες με εξάρτηση των ΜΑΤ έχουν βγει από το μέγαρο, το αστυνομικό μέγαρο, και βρίσκονται παρανταγμένοι τόσο επί της οδού Κουντουριώτου, όσο και στο χώρο μεταξύ του γνωστού σούπερ μάρκετ και της αστυνομικής διεύθυνσης. Την ίδια ώρα οι μαθητές ζητούν από την αστυνομική διεύθυνση να περάσει η πορεία μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο, εγγυώντας οι ίδιοι την ασφάλεια βέβαια και την ήρεμη διεξαγωγή και αυτής της κίνησης. Η αστυνομία ωστόσο, όπως φαίνεται, επιμένει ότι θα δεχθεί μόλις μια ομάδα μαθητών. Θα ήθελα από κάθε σχολείο τα πενταμελή από τα δεκαπενταμελές, τους προέδρους, το τριμελές κάθε δεκαπενταμελούς, να έρθουν εδώ.